Έρχομαι λοιπόν στο προκείμενο θέμα. Σε μια από τις ανώτατες επιτελικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, η ανώτατη που υπάρχει, διαλέκτης ένας συνάδελφός μου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μεταξύ άλλων περιέργων που έλεγε στους ανώτατους, στους ανώτερους προς ανώτατους αξιωματικούς, είναι τώρα μερικές εβδομάδες, ήταν και το εξής, ότι το σήμα το οποίο είχε δοθεί στα Ίμια, για παράδειγμα, αντίδρασης σε θέματα, αν θέλετε, ποινικότητας άμυνας, ήταν το τελευταίο που μπορούσε να δοθεί. Δηλαδή έπρεπε να δει, το λέω πολύ απλά για να το καταλάβετε τι εννοώ. Τους είχαν πει, θα δεις, πρακτικά δηλαδή, θα δεις τη λάμψη από την, από τη βολή του αντιπάλου για να αντιδράσεις. Το οποίο ξέρεις τι σημαίνει αυτό, πρακτικά, τι σημαίνει. Έχεις ήδη θυσιάσει ένα πολεμικό πλοίο. Δηλαδή, ώσπου να δεις εσύ την λάμψη για να αντιδράσεις, δεν προφταίνεις, αν είσαι εσύ στόχος, παίρνεις... άφθαντρο, ξέρω εγώ, ή βάλεσε. Δεν το καταλάβατε. Δεν τους είχαν δώσει την ευχέρεια να έχουν σε δεδομένη στιγμή τον ευνηδιασμό. Τον ευνηδιασμό. Έτσι. Το νούμερο ένα στον πόλεμο. Δηλαδή πήγανε, η εντολή ήταν ούτως ή άλλως θα χάσουμε ένα σκάφος πολεμικό. Έτσι ξεκινούσαν. Ξεκινούσαν με αυτή την προϋπόθεση. Και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Αυτό που και να το πεις, σου σηκώνεται η τρίχα όρθια. Δηλαδή αυτός ως. Μένει κανείς άναυδος αν αυτή ήταν η εντολή της πολιτικής ηγεσίας ή αυτό είχε προκρίνει η πολιτική ηγεσία. Τώρα, έτσι, πάμε παρακάτω. Όταν λοιπόν υπήρξε η αντίδραση από αξιωματικούς, γιατί έτυχε και περίπτωση που κάποιος ήταν αξιωματικός σε ένα από τα πολεμικά σκάφη τότε στα Ίμια. Και ποια ήταν η εξομολόγηση του συναδέλφου αυτού, ο οποίος δεν παρέλειψε να πει ότι υπήρξε σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Και βέβαια αυτός είναι ένας από τους αρθρογράφους του συγκροτήματος, Λαμπράκη, το νέο. Καλά τώρα, εφόσον θα χάναμε έτσι κι αλλιώς. Είναι δυνατό να πηγαίνει σήμερα καθηγητής και να λέει στους αξιωματικούς τους ίδιους ότι καλά τώρα αυτό θα χάναμε, δηλαδή ότι εσείς είστε ανύπαρκτοι. Όταν λοιπόν μια πολιτική ηγεσία και οι σύμβουλοί της πιστεύουν ότι οι εθνικές ενόπλες δυνάμεις είναι ανύπαρκτες και μπροστά στις τουρκικές δυνάμεις θα καταρρεύσουν, όταν με αυτήν την υπόθεση εργασίας ξεκινάς να κάνεις έναν αμυντικό σχεδιασμό, τότε κυρία Χούντα, τα σύνορα της Ελλάδας δεν θα είναι ούτε καν στη Μελούνα, δεν θα υπάρχουν σύνορα της Ελλάδας. Και δεν υπάρχουν σύνορα της Ελλάδας. Και βέβαια θυμάμαι τον εν λόγω συνάδελφο σε φροντιστήριο καθηγητού που ήταν υπουργός της Χούντας τότε, ως φοιτητής αυτός, ο οποίος δημιουργούσε και έλεγε κτλ. Βέβαια, έτσι, με την άκρος ευγενική, για να το πω τελείως καλυμμένα, στάση έναντι ενός που είναι υπουργός της Χούντας, αλλά επίσης και ένας ο οποίος είναι πρωθυπουργός της Δημοκρατίας, μπορεί ένας άνθρωπος να ελίσσεται και να είναι άνθρωπος κάθε εποχής. Κυρία Χούντα. Και να λέει αυτά τα οποία λέει, τα οποία είναι και αυτά τα οποία πιστεύει μια πολύ μεγάλη μερίδα του πολιτικού κόσμου, είτε είναι Νέα Δημοκρατία είτε είναι Πασόκ. Είτε είναι Πασόκ είτε είναι Νέα Δημοκρατία. Στο ίδιο καζάνι βράζουν και οι δυο τους. Με το συνασπισμό από πάνω σαν μαγιονέζα. Λοιπόν, αυτό που λέει, αυτό το σχέδιο που λέει ο Μαχίρ Καϊνάκ ισχύει απολύτως και για το Ιράκ
για την Κύπρο τώρα. Ξέρετε ότι η θέση του Τάσου του Παπαδόπουλου είναι δεινή αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι χρήματα πολλά περισσότερα από όσα είχαν ρεύσει τότε για το σχέδιο Ανάν ρέουν τώρα χρήματα καθαρά και χρήματα μαύρα ιδιαίτερα στην Κύπρο πάση θυσία να ανατραπεί ο Τάσος Παπαδόπουλος. Η Κύπρο είναι ευφύης να πάρουν τα λεφτά. Δεν είναι ευφύης αυτό και να ψηφίσουν Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω. Εδώ πέρα φτάσαμε στο σημείο ότι και ο Χατζηκοστής, ο Χωστής ο Χατζηκοστής σημερινή, ίσως γιατί δεν του έχει κάνει κανένα χατήρι φαίνεται ο Τάσος, και αυτός έχει στραφεί εναντίον του. Είναι, σας λέω, δεινή η κατάσταση. Και βεβαίως επανέρχεται το σχέδιο Ανάν με άλλο ψευδόνυμο. Ήδη διαβάσαμε στην Τζουμουριέτ ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Εάν τυχόν βγει ο Τάσος Παπαδόπουλος, θα προωθήσουν το σχέδιο της ένταξης του τουρκοκυπριακού του κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν συνομοσπονδία ή ομοσπονδία. Τι θα κάνουν? Αυτό που σας λέω. Μα αφού είναι ήδη. Ποιο? Το τμήμα αυτό που έχουν καταλάβει. Ναι, αυτό είναι και αυτό θα μαζί γίνει, ολόκληρο. Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Μα δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, τι λέγαμε. Θα γίνει, λέει, τύπου Τσεκοσλοβακίας. Στη συνέχεια για να γίνει Τσεχία και Σλοβακία. Αυτό είναι το ένα. Εάν τυχόν, λέει, όμως δεν εκλεγεί ο Παπαδόπουλος, τότε θα έχουμε απευθείας επέμβαση του σχεδίου του ΜΟΥΝ. Στη μία είχαμε τους ανανιστές ή αυνανιστές και στις άλλες θα σας πω πως έχουμε τους οπαδούς του ΜΟΥΝ. Ποιοι είναι οι ΜΟΥΝ. Λοιπόν, στη μία περίπτωση έτσι και στην άλλη περίπτωση αλλιώς. Όπου θα επανέλθει με ένα ψευδεπίγραφο σχέδιο Ανάν. Αυτό δημοσιεύτηκε ως η στρατηγική χάρτα του τουρκικού ΙΠΕΞ σε ό,τι αφορά το Κυπριακό για τους επόμενους 18 μήνες. Έχει δημοσιευτεί αυτό. Και? Αυτό σας λέω ποια είναι η προοπτική. Τώρα.